σε τεντωμένο σκηνή διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την Ιρανική επίθεση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν να εξαπολύει νέες ρητορικές επιθέσεις κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού λέγοντας πως ο Νετανιάχου θα σύρει όλη τη Μέση Ανατολή σε πόλεμο. Οι σχέσει Τουρκία με Ισραήλ παραμένουν ένθερμε ακόμη και μετά την Ιρανική επίθεση. Με την Άγκυρα να πιστεύει πω ο Νετανιάχου θα σύρει όλη την περιοχή σε έναν πόλεμο μόνο και μόνο για να παραμείνει στην εξουσία. Είναι τίτλο ξένου άρθρου, το οποίο εν ώψη των ανταλλαγών πυρών στην Μέση Ανατολή επικεντρώνεται στην προβληματική διπλωματική σχέση Ιερουσαλήμ-Άγκυρα. Πιο συγκεκριμένα, η Τουρκία κατηγόρησε την Τετάρτη τον πρωθυπουργό του Εβραϊκού Κράτους Μπενιαμίν Νετανιάχου, πως σκοπεύει να σύρει τη Μέση Ανατολή σε έναν πόλεμο μόνο και μόνο για να παραμείνει στην εξουσία, και όσο στη λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται ένας αιματηρός πόλεμος με τους τρομοκράτες της Χαμά. Είναι προφανέ πω ο Νετανιάχου προσπάθησε να σύρει την περιοχή σε πόλεμο για να παραμείνει στην κορυφή τη εξουσία, δήλωσε ο ίδιο ο Τουρκό Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε δελτίο τύπου στο Κατάρ. Με αυτέ του τι δηλώσει, ο κορυφαίο Τούρκος Διπλωμάτη αναζωπήρωσε την ένταση στι διμερεί σχέσει Άγκυρα-Ιερουσαλήμ, οι οποίε τι προηγούμενε ημέρε μπορούσαν να χαρακτηριστούν ω ήρεμε. Ο Τούρκο Αξιωματούχο προέβησε αυτέ τι δηλώσει μπροστά στον Πρωθυπουργό του Κατάρ και τον Καταριανό ομολογό του, ενώ υπογράμισε πω παραμένει ζωντανό ο κίνδυνο επέκταση τη ένοπλη σύραξη στη Γάζα στην ευρύτερη περιοχή τη Μέση Ανατολή. Θα διπλασιάσουμε τι προσπάθειέ μα να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο, πρόσθεσε ο Φιντάν στο τέλο τη συζήτηση με του Καταριανού αξιωματούχου. Εμείς να σας ενημερώσουμε πως αυτό το Σαββατοκυριακό είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του ηγέτη της Παλαιστινιακής Τρομοκρατικής Οργάνωσης Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, και του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περντογάν στην Τουρκία. Να σας υπενθυμίσουμε πως στις 10 Απριλίου ο Ερντογάν απέστειλε τα θερμά του συλληπιτήρια στον αρχηγό της Χαμάς για τους τρεις γιους και τέσσερις εγγονούς που έχασε στη λωρίδα της Γάζας μετά από χτύπημα του Ισραηλινού στρατού. Η επίθεση της Ιερουσαλήμ έλαβε χώρα έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστινιακή Επικράτεια. Η στενή σχέση του Χανίγια με τον Ερντογάν και γενικά με την ηγεσία της Χαμάς είναι ένας από τους κυριότερους λόγους που οι σχέσεις με το Ισραήλ επιδεινώθηκαν δραματικά μετά την έναρξη του πολέμου ο Τούρκο Πρόεδρο στάθηκε δημόσια στον πλευρό τη οργάνωση και εξαπέλυσε πολλαπλέ ρητορικέ επιθέσει κατά τη Ιερουσαλήμ, φέρνοντα σε διπλωματικό αδιέξοδο τι διμερεί του σχέσει. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.